Καλά ρε φιλαράκι, εσύ πήγες στη Γερμανία για να γίνεις YouTuber? Όχι φίλε, δεν ήρθα για να γίνω YouTuber, μου προέκυψε. Γεια σε όλους, είμαι ο Γιάννης Ζαχαράκης και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεό μου. Πριν ξεκινήσω όμως να απαντήσω, βεβαίως ότι έχεις κάνει εγγραφή από κάτω, ότι έχεις ενεργοποιήσει το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα απολύτως βίντεο, ότι έχεις κάνει like στο βίντεο, ότι έχεις κάνει κάποιο σχόλιο αν θέλεις και να το μοιραστείς με τους φίλους σου αν σου αρέσει αυτό ή κάποιο άλλο βίντεο. Δεν ήρθα στην Γερμανία για να γίνω YouTuber. Μου προέκυψε. Και γιατί μου προέκυψε? Γιατί ερχόμενος εδώ, τον πρώτο καιρό ειδικά, είχα πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Και επειδή με έχετε ρωτήσει πολύ, είτε ευθέως είτε απ' έξω, και δεν έχω απαντήσει ποτέ, νομίζω ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή να απαντήσω πώς έγινε και δημιουργήθηκε αυτό το κανάλι. Ξέρετε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσουν τα gadgets. Όταν λοιπόν ήμουν ακόμα στην Ελλάδα, έχει έρθει ο αδερφός μου διακοπές. Και τότε ήμουνα φοιτητής και δεν είχα πολλά λεφτά κτλ. Και μου δίνει 100 ευρώ να τα κάνω ό,τι θέλω. Λέω, τι να τα κάνω εγώ. Τώρα ή θα τα φάω σε τίποτα ποτά, σε τίποτα βόλτες κτλ. Ή θα αγοράσω κάτι. Τι κοστίζει 100 ευρώ και μπορώ να το χρησιμοποιώ για πάντα στη ζωή μου? Δεν είχα πολλές ιδέες. Γι' αυτό και πήγα και αγόρασα με την κατσιτομανία μου μία κάμερα. Η κάμερα αυτή λεγόταν, η εταιρεία λεγόταν Elephone. Μια κινέζικη. Έρχεται λοιπόν αυτή η Elephone, η οποία η πρώτη που ήρθε μάλιστα ήταν προβληματική. Η εικόνα ήταν λες και ανάσαινε και δεν υπήρχε καμία σταθεροποίηση, χάλια η ποιότητα κτλ. Τη στέλνω ωστόσο πίσω και επειδή με 100 ευρώ δεν μπορούσα να αγοράσω τίποτα άλλο, ξαναπαίρνω την ίδια απλά σε καλή κατάσταση. Μου έρχεται λοιπόν η κάμερα, περνάει ο καιρός και έρχομαι εδώ στο Μόναχο. Παίρνω αυτή την κάμερα, μόνος μου έκανα βόλτες, δεν είχα φίλους, δεν είχα τίποτα. Και έκανα έτσι βόλτες στο κέντρο και τραβούσα βιντεάκια, φωτογραφίες for fun. Τίποτα το ιδιαίτερο. Μετά από λίγο καιρό, ενώ δούλευα στην πρώτη μου δουλειά, μου λέει ένας τύπος, μου λέει, α, έχετε και καλή ομάδα ποδοσφαίρου εσείς οι Έλληνες εδώ πέρα. Του λέω, έλα ρε, έχουμε ομάδα ποδοσφαίρου? Ναι, μου λέει, έχετε. Ποια? Του λέω, μου λέει, τάδε. Πάω στην τάδε ομάδα ποδοσφαίρου, γνωρίζω δύο παιδιά και αρχίζουμε και βγαίνουμε, τον Άλκη και τον Λάμπρο. Αρχίζουμε και βγαίνουμε λοιπόν, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, πάντα με ποδήλατα. Ή τουλάχιστον όποτε μπορούσαμε είχαμε ποδήλατο για να μετακινούμαστε. Ξαφνικά μου έχει κολλήσει εμένα η ιδέα, έχω πάρει και τον πρώτο μου μισθό και λέω, γιατί να μην τραβάμε βιντεάκια έτσι όπως κάνουμε ποδηλατάδα. Με τον πρώτο μου μισθό λοιπόν, εγώ έσπασα αυτή την ρετσινιά που είχα από την Elephone και πάω και αγοράζω την τότε καινούρια GoPro 5. Την GoPro 5 που νομίζω ότι τρώει το σιρτάρι πίσω από την κάμερα. Αγοράζω αυτή την GoPro 5 λοιπόν, συναντιέμαι με τα παιδιά ένα απόγευμα. Έχω κάνει και την έρευνά μου στο YouTube ότι δεν υπάρχουν πολλά βίντεο με ποδήλατα που να δείχνουν βόλτες, με ποδήλατα έτσι ακροβατικά, Red Bull κτλ. Ναι, υπάρχουν. Αλλά με βόλτες και να δείχνουν τον κόσμο κτλ. Δεν υπήρχαν. Τους λέω, παιδιά, θέλετε να τραβάμε βίντεο και να δείχνουμε την πόλη του Μονάχου? Λένε τα παιδιά, ναι. Γνωρίζω κι άλλο ένα παιδί, το Στέλιο. Και ξεκινάμε και αυτός παρέα να βγαίνουμε, να πηγαίνουμε για καφέ κτλ. Και τους λέω, παιδιά, ακούστε να δείτε. Είμαστε 4-5 μαντράχαλοι, ελάτε να συντονιστούμε, να κάνουμε βίντεο όμορφα με την καμερίτσα αυτή που έχω αγοράσει εγώ. Ναι. Ξεκινάμε λοιπόν και εγώ ήθελα να δημιουργήσω λογότυπα, ήθελα να δημιουργήσω thumbnails, ήθελα γενικά όλη μας η προσπάθεια να είναι οργανωμένη. Αυτά όμως τα λογότυπα, thumbnails και τέτοια, όταν δεν είσαι γνώστης, έχουν κάποιο κόστος μικρό για αρχή. Όταν είπα λοιπόν στα παιδιά, παιδιά, βάλτε λίγο το χέρι στην τσέπη και άμα βρείτε τίποτα, φέρτε το εδώ για το χόμπι μας, να, λίγα λεφτά. Ξαφνικά τα παιδιά, εντάξει, δεν θέλησαν να ρίξουν σε μια τόσο τρελή ιδέα κάποια χρήματα, οπότε το πήρα απόφαση ότι θα το κάνω μόνος μου. Οι πρώτοι μου συνεργάτες μάλιστα ήταν οι φίλοι που ήξερα τα παλιά κτλ. Οπότε ήμασταν διασκορπισμένοι παντού, δηλαδή ήταν. Ο ένας ήταν στη Λισαβόνα, ο άλλος ήταν στο Μόναχο, ο άλλος ήταν στη Θεσσαλονίκη και δύο στην Αθήνα. Που βοηθούσαν με κείμενα, με ιδέες, με τα λογότυπα, με τα γραφιστικά και όλα αυτά. Ήμασταν όλοι εμείς. Γι' αυτό και το πρώτο όνομα του καναλιού ήταν Scattered. Το οποίο σημαίνει, δεν ξέρω αν το έχω πει ξανά σε βίντεο, το οποίο σημαίνει διασκορπισμένη. Εξού και το όνομα του καναλιού. Ξεκινάμε λοιπόν να φτιάχνουμε τα πρώτα μας βίντεο, έτσι λίγο ταξιδάκια, μέχρι το Königssee, θυμάμαι ήταν το πρώτο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία λίμνη στη Βαβαρία, κοντά στην Αυστρία, μεταξύ των συνόρων, Γερμανία-Αυστρία.
Ήταν το πρώτο βίντεο, θυμάμαι. Όπου τώρα σαν γέροντας, σαν το θείο στα τραπέζια ακούγομαι. Αλλά έτσι λοιπόν ξεκίνησε όλο αυτό να σοβαρεύει και να θέλουμε να δώσουμε όσο μπορούσαμε τότε και όλο και περισσότερη ποιότητα στα βίντεό μας. Εγώ να θέλω να καλυτερεύω με το πώς τα λέω στην κάμερα, γιατί τα πρώτα βίντεο ήταν άφλια, μπορείτε να πάτε κάτω-κάτω στο κανάλι και να το διαπιστώσετε και μόνοι σας. Αλλά πώς να πας και να είσαι ενημερωμένος στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει εγγραφή? Γι' αυτό σου λέω, κάνε εγγραφή, πάτα το κόκκινο κουμπί που βρίσκεται κάτω από το βίντεο, να εγγραφείς στο κανάλι, να μην χάνεις τίποτα, ούτε την εξέλιξή μου. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε σιγά σιγά, η GoPro 5 έγινε η DSLR που γράφω αυτή τη στιγμή. Τίποτα το ιδιαίτερο, 400 ευρώ. Όποιος ξέρει, τα 400 ευρώ είναι σχεδόν τίποτα. Την έως 200D έχω, τίποτα το super. Απλά την πήρα γιατί, εκτός ότι ήταν σε προσφορά, είχε τα δύο πολύ θετικά, ότι έχει πορτάκι που βλέπεις τον εαυτό σου. Αν και αυτό με την πάροδο του χρόνου και αποκτώντας εμπειρία δεν θέλω να το βλέπω πια, γιατί το μάτι πάει ασυναίσθητα εκεί να δει τι γράφεις κτλ, αλλά δεν μου χρειάζεται και ξεφεύγεις από το φακό. Και ήταν πολύ ελαφριά, δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν με βόλευε πάρα πολύ να την έχω εδώ και να γράφω τον εαυτό μου ή να την κουβαλάς, να την κουβαλάς στην πλάτη, γιατί όλα αυτά όταν κάνεις ένα ταξίδι, όταν κάνεις μια βόλτα και θέλεις να τραβήξεις βίντεο, το να τα έχεις όλα αυτά βαριά στην πλάτη σιγά σιγά θα σου φέρει κούραση. Οπότε και το βάρος της έπαιξε καταλυτικότατο ρόλο στο να την αγοράσω. Μετά αγόρασα ένα μικρόφωνο, μετά αγόρασα ένα φως και σιγά σιγά πρόσθετα στον εξοπλισμό μου στοιχεία που θα καλυτερεύαν την ποιότητα που βγάζω προς τα έξω. Νομίζω κάποιοι από εσάς μπορεί να το έχετε καταλάβει, γιατί είναι και κάποιοι από εσάς που με έχετε διορθώσει: Γιάννη ο ήχος, Γιάννη καλά αντίλαλο, Γιάννη τα φώτα σου, Γιάννη το ένα, Γιάννη το άλλο. Και πάντα προσπαθούσα να τα βελτιώνω, γιατί σε εσάς έρχεται και η γνώμη σας με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αλήθεια με ενδιαφέρει. Ανέβηκαν τα πρώτα βίντεο, μετά από λίγο καιρό βρήκα μια δουλειά. Αυτή η δουλειά τον πρώτο καιρό είχε πολύ στρες, οπότε το είχα αφήσει λίγο το βίντεο, αλλά είχα υλικό, οπότε εσείς ίσως δεν το είδατε ποτέ αυτό το κενό. Τα ταξίδια μου τα τραβάω, οι φίλοι μου με βοηθάνε, γιατί γουστάρουν και αυτοί μαζί μου, δηλαδή δεν τους λέω «Θα!» με το μαστίγιο τράβαμε, αλλά γουστάρουν να δώσουμε μια ποιότητα προς τα έξω. Το πολύ γαμάτο με τα βίντεο είναι ότι με έχουν φέρει σε επαφή με κόσμο που δεν πίστευα ποτέ ότι θα γνωρίσω. Τι να πρωτοθυμηθώ, για την Κρήτη που γνώρισα μια λατρεμένη κυρία, η οποία μάλιστα είναι η κυρία που για τους παλιούς του καναλιού είναι αυτή που μου είχε δώσει το διαμέρισμά της για να το κάνω εγώ giveaway στην Πλάκα, στην Κρήτη, απέναντι από τη Σπιναλόγκα. Να μιλήσω για δωρεάν υπηρεσίες που μου έχουν δώσει, για κατάδυση, για jet ski. Όλοι οι φίλοι μου που ό,τι τρέλα έχει ο καθένας θέλει να τη μοιραστεί μαζί μου, για να τη μοιραστούμε μαζί σας μέσω βίντεο. Ο λόγος του βίντεο με έχει πάει σε απίστευτα μέρη και σημεία και με έχει φέρει σε επαφή με απίστευτους ανθρώπους. Έχω μιλήσει με καλλιτέχνες που είναι καλλιτέχνες με την κάμερα, οπότε έχω μάθει δίπλα τους, έχω μοιραστεί τις εμπειρίες μου, τις απορίες μου και αυτοί απλόχερα μαζί μου. Όλο αυτό το ταξίδι από την ώρα που ξεκίνησε αυτή η χαζομάρα τότε με ενθουσιασμό έχει καταλήξει να μπορεί να μου φέρνει έσοδα, γιατί εκεί έχει καταλήξει πλέον το κανάλι, μπορεί να μου φέρει έσοδα πίσω. Όπως είχα πει και την τελευταία φορά που αγόρασα τον drone, ότι σε αυτό το κανάλι δεν θέλω να ξαναρίξω άλλα λεφτά, γιατί πρώτον πρέπει να σεβαστώ ότι είναι το χόμπι και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίζω, και δεύτερον ότι είναι πολύ κρίμα, γιατί έχω δώσει αρκετά χρήματα ώστε να χτίσω έναν εξοπλισμό που πλέον ένας άνθρωπος άλλος θα μπορούσε να ζει με αυτά, και γιατί όχι και εγώ. Ήθελα να αποδώσει αυτή η επένδυση. Όπως και έχει αρχίσει και γίνεται, και είμαι πάρα μα πάρα πολύ χαρούμενος. Και έχετε βοηθήσει και εσείς απίστευτα σε αυτό. Το ότι έγινα YouTuber, που πάλι μπορεί να κάνω χρήση του όρου πολύ κολακευτικά, ήταν μια ανησυχία, το πάρε κόσμο να δεις Μόναχο, να μοιραστώ τις εμπειρίες μου μαζί σας, γιατί ίσως κάποιοι έχουν βοηθηθεί. Νομίζω ότι είμαι σίγουρος ότι κάποιοι έχουν βοηθηθεί, από την κυρία που με ρώτησε πως μπορεί να έχει κατοικίδιο στο Μόναχο, μέχρι πως θα μάθει τη γλώσσα κάποιος που έρχεται από την Ελλάδα και θέλει και αυτός να δώσει, ας πούμε, μια ευκαιρία στο μέλλον του. Απίστευτα πράγματα έχω ζήσει μέσα από το κανάλι. Το τελευταίο στάδιο που ζω είναι όντως το ότι με αυτή την κάμερα, μετά από 2 χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το αντικείμενο, μπορώ να έχω κάποια έσοδα, αλλά για να καταλήξω και να είμαι σίγουρος για την απάντησή μου, νομίζω ότι όχι, δεν ήρθα στη Γερμανία για να γίνω YouTuber.
το YouTube μου προέκυψε και χαίρομαι πάρα πολύ που προέκυψε, γιατί έχω ζήσει τρομερά πράγματα μέσα από το κανάλι και σας προτρέπω και εσάς να κάνετε αυτό που νομίζετε ότι μπορεί να σας εξελίξει και μπορεί να σας πάει παρακάτω και αυτό που σας αρέσει στην τελική. Γιατί όταν κάνεις κάτι που σου αρέσει θα περάσεις πάρα πολύ καλά και θα το κάνεις και καλά, ενώ όταν κάνεις κάτι που δεν σου αρέσει, προσωπικά εγώ δεν θα το κάνω καλά. Οπότε σας προτρέπω και εσάς να κάνετε ακριβώς το ίδιο. Αυτή ήταν η ιστορία γύρω από το πώς γεννήθηκε το κανάλι. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που έχουν περάσει είτε μπροστά είτε πίσω από την κάμερα για χάρη του καναλιού. Δεν ξεχνάω και είμαι ένας άνθρωπος που εκτιμάει πάρα πολύ και πολλές φορές και λάθος, πολλές φορές και λιγότερο από ό,τι θα έπρεπε, αλλά εκτιμάω. Εκτιμάω την όποια βοήθεια, την όποια συναναστροφή και ό,τι μου έχει προσφέρει το κανάλι μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι από εδώ και μπρος, ότι έρχονται πολύ καλύτερα πράγματα, χωρίς να θέλω να μην εκτιμήσω ό,τι έχει συμβεί. Επίσης, αυτό το κανάλι με έφερε σε επαφή με έναν άνθρωπο YouTuber από την Ιρεμβέργη. Η μοίρα το ήθελε, να το πω έτσι, να γίνουμε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Τεό, σε χαιρετώ. Και με έχει βοηθήσει και αυτός απίστευτα πολύ και με ανέχεται. Αυτό είναι το σωστό ρήμα, με ανέχεται. Τέλος, να κλείσω με πρωταγωνιστή εσάς και την αγάπη σας, γιατί χωρίς εσάς νομίζω δεν θα είχα συνεχίσει να το κάνω. Όσο και αν αγαπάς κάτι, όταν δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει με κάποιον άλλον, νομίζω δεν συνεχίζεται με την ίδια όρεξη. Χάρη σε εσάς, χάρη στην αγάπη που μου έχετε δείξει, τα απίστευτα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Αν κάτι σας είπα λάθος μέσα σε αυτή τη βοήθεια που εγώ νομίζω πως παρέχω, με συγχωρείτε, δεν το έκανα επίτηδες. Αλλά ποιος είμαι εγώ που δεν θα κάνει λάθη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά να με συντροφεύετε. Είναι πολύ σημαντικό να μου λέτε τη γνώμη σας. Αλήθεια με ενδιαφέρει. Είτε κάτω σε σχόλια είτε σε προσωπικά μηνύματα που σας αρέσει. Και να είστε όλοι καλά, γιατί σας χρειάζομαι. Και αυτό το κανάλι δεν θα πήγαινε πολύ μακριά αν δεν ήσασταν εσείς. Για να μην το κουράζω, μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε καλά. Φιλιά πολλά και στο επανειδήν.